είσαι, Ανίτα μου? Καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Πες μας λίγο έτσι πώς προέκυψε τώρα αυτή η επιστολή προς την αρχή ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Καταρχάς να αναφέρω ότι έχω δεχθεί σωρία καταγγελιών από κόσμο ο οποίος ουσιαστικά καταγγέλει αυτό το οποίο έχουμε περάσει και στην επιστολή μου, ότι αναπαράγονται μέσα από συγκεκριμένες εκπομπές και διονύσονται εύκολα στερεότυπα. Το πιο ανησυχητικό βέβαια είναι το γεγονός ότι σε συγκεκριμένες εκπομπές συμμετέχουν ανήλικα κορίτσια. Αυτό που σίγουρα είναι δεδομένο είναι ότι πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις, ειδικά όσον αφορά το σεξισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να σταματήσουν να συντηρούνται τα λεγόμενα στερεότυπα σεξισμού. Δημιουργούνται και δεν χρειάζεται, θεωρώ, να πω αυξημένες πιθανότητες αποκλεισμού, διάκρισης, οφού με άτομα και δίνει αρέσει γυναίκες να συμπεριφέρονται στη βάση κοινωνικά κατασκευασμένων κανόνων που ορίζουν τη συμπεριφορά τους. Άρα το ερώτημα μου στην αρχή ραδιοτηλεόρασης είναι συγκεκριμένο. Πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα γενικότερα του σεξισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Γιατί ένας σεξισμός μπορεί να είναι προφορικός, μπορεί να είναι χειρονομία, μπορεί να είναι ένας αυτιασμός, μπορεί να είναι ακόμα και πράξη. Σίγουρα όμως δεν είναι τυχαίος και σίγουρα δεν μπορεί να προάγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία γνωρίζουμε ότι διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση προτύπων και στάσεων. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή αναπαράγεται και προβάλλεται ο σεξισμός ως κάτι φυσιολογικό. Και εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Και δεν θεωρώ είναι μόνο εμένα. Βεβαίως, Ανίτα μου, έχει γίνει αναφορά συγκεκριμένα έτσι στο Star Kypros, έτσι, όσον αφορά το σεξισμό. Ναι, το τελευταίο μου ερώτημα, στόχος δεν ήταν, στόχος της σκοπός της επιστολής μου, απλά θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν ήταν να στονοχοποιήσω κανένα. Λέω αυτά και βάσει τις καταγγελίες τις οποίες έχω δεχθεί ως βουλευτή. Και η ανησυχία μου έγκυται στο γεγονός ότι σε συγκεκριμένη εκπομπή συμμετέχουν ανήλικα κορίτσια. Ναι, αλλά τα ανήλικα κορίτσια έχω διαπιστώσει είναι ότι οι γυναίκες στη συγκεκριμένη εκπομπή προωθούνται με βάση το βαθμό που είναι σεξουαλικά ηχιστικές στους άντρες και όχι με βάση την παρουσία τους και εδραιώνεται με αυτόν τον τρόπο η ανισότητα και η ανισότητα. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε, θεωρώ, η αρχή ραδιοτηλεόρασης και γι' αυτό θα αναμένω με ανυπομονησία την απάντησή τους, να ανεχόμαστε, αν θέλετε, πρέπει να προστατεύσουμε τέλος πάντων, ειδικά με ρυθμίσεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά ειδικά να προστατεύσουμε τους ανήλικους από κάτι που βλέπουμε ότι γίνεται. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό επίσης να σας αναφέρω ότι σε επίπεδο Συμβουλίου Ευρώπης, Ευρωπαϊκών Οδηγιών, είναι ξεκάθαρη η νομοθεσία, οι οδηγίες, ότι οποιαδήποτε διάκριση απαγορεύεται. Και συγκεκριμένα, ότι εκπομπές, είτε τηλεοπτικές, είτε ραδιοφωνικές, πρέπει να διέπονται από την αρχή της ποιότητας, του σεβασμού της προσωπικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ρωτώ εσάς, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Ή ανεχόμαστε το ξεφτυλισμό της γυναικείας υπόστασης. Και δεν χρειάζεται, θεωρώ, να αναφέρω τίποτε περισσότερο.